Όταν ψηφίζατε για το τρίτο μνημόνιο, κύριε Τσίπρα, δεν είμαι ο κύριος Τσίπρας, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν θα γίνω και ποτέ. Να σας πω κάτι. Και δεν θα γίνω και ποτέ. Κύριε Χατζηνικολάου, πολιτικός. Επιμένετε σε κάτι. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ. Κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ επιμένω σε κάτι πάρα πολύ απλό. Πήγατε και ψηφίσατε στη Βουλή το τρίτο μνημόνιο. Υπήρχαν ήδη τα capital controls. Ό,τι κακό ήταν να γίνει, είχε γίνει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορούσατε να το επιστρέψετε στους δανειστές. Είστε ο πρώτος, που προτείνετε. Τέσσερα, αυτά δεν συμφωνούμε. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Πάρτε τα πίσω. Θέλετε κάποια απάντηση? Ναι. Αφήστε με να σας δώσω μια απάντηση. Να μου τη δώσετε. Αυτό ζητώ. Αλλά δεν το κάνετε. Αφήστε με λίγο. Να σας μα πω. Μου λέτε δεν ψηφίσαμε τρίτο μνημόνιο. Μα γιατί λέτε ψέματα? Να σας πω τι. Λέω ψέματα. Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω γιατί. Λέω ψέματα. Κύριε Χατζηνικόλα. Ντροπή. Κύριε Πρόεδρε. Έχετε μια απλούστευση. Ντροπή σας. Η οποία καταλήγει. Ντροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα. Μα μπορούσαμε. Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Και σας προκαλώ να μου φέρετε για να αποδείξετε αν λέω ψέματα ή όχι ψηφοφορία στη Βουλή η οποία να αφορούσε το ευρώ. Εσείς λέτε ψέματα. Θέλετε να απαντήσω? Και ντρέπομαι που αναγκάζομαι, επειδή μου μιλήσατε με τον τρόπο αυτό, να σας απαντήσω έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι η πρώτη φορά που αναγκάζομαι να το κάνω. Θέλετε να σας απαντήσω? Σε συνέντευξη. Θέλετε εσείς να λέτε ψέματα. Θέλετε να σας απαντήσω? Ναι, βεβαίως θέλω. Αλλά με στοιχεία και με ειλικρίνεια. Να σας πω. Απλουστεύετε μια διαδικασία που ξέρετε ότι δεν ήταν έτσι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Ρωτήστε τους τρεις συναδέλφους. Κύριε Χατζηνικολάου. Ρωτήστε, έχετε για τρεις. Για τον Θεό μπορείτε να περιμένετε να απαντήσω. Ρωτήστε τους συμπολίτες μας. Μα. Ρωτήστε. Μα. Υπήρξε ψηφοφορία για το ευρώ στη Βουλή. Υπήρξε, θυμάστε τέτοια ψηφοφορία. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί θα εγώ την απάντησή μου για το τρίτο μνημόνιο. Θα ακούσει. Υπάρχει ένα σα που θεωρεί ότι υπήρξε τέτοια. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σωστό. Α σηκώσει το χέρι. Ένα. Όχι, να δούμε αν λέω ψέματα. Με κατηγορήσατε ότι λέω ψέματα. Θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου ή όχι? Ναι, αλλά όχι με κατηγορίες. Θέλετε να απαντάτε επί της ουσίας. Θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου? Ήρθατε να μου πείτε ότι λέω ψέματα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλετε να μην απαντήσω? Όχι, θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα. Θα το ανακαλέσετε για να συνεχίσετε. Θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου και να βγάλετε συμπέρασμα για αυτό που σας είπα? Επιτρέψτε με αυτό. Και μετά συζητάμε αν είπατε ψέματα ή όχι. Κρίμα. Κάνετε μια απλούστευση. Είστε και δημοσιογράφος. Κρίμα. Κύριε Χατζηνικολάου. Κρίμα. Κύριε Χατζηνικολάου, κάνετε μια απλούστευση. Στριμωχτήκατε και κατηγορείτε τους δημοσιογράφους. Ελάτε, θα σας θέλετε ακούσω. Θέλετε να σας δώσω μια απάντηση? Βεβαίως. Εγώ βγάζω το σκασμό για δύο λεπτά. Όχι, δεν θέλω να βγάλω το σκασμό. Θα τον βγάλω. Θέλω να μαλώσουμε και να κάνουμε μια καλή κουβέντα. Δεν θα μαλώσουμε. Αλλά να μην κάνετε μια απλούστευση. Δεν θα μαλώσουμε. Οποία... Δεν θα μαλώσουμε. Η οποία δεν... Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.